Υιών βλάστημα μάρτυρον πέλων Υκολούθησας ασχέτο πόθο Της ελθε Του Σολτίρος Κυρίαξα το όνομα Εθαβμας το θύελλις σοφές διαφλείσεως μα μα ενδόξει Χριστό. Το Τη Δευτέρα του μηνό Σεπτεμβρίου, μάμαντο μεγαλομάρτυρο, Ιωάννου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως του Νυστευτού, Ελεαζάρου και Φινεέ των Δικαίων, Αϊθαλά, Αμούν, Διομίδου, Ιουλιανού, Ευτυχιανού, Ισυχίου, Λεωνίδη, Ευτυχίου, Μελανίπου, Φιλαδέλφου και Παρθαγάπη των Μαρτύρων, Κοσμά Οσίου του Ερημίτου. Ο Άγιος Μεγαλομάρτις Μάμας γεννήθηκε στο χωριό Γάνγκρα τη Παφλαγωνία στη Μικρά Ασία το έτος 260 μετά Χριστόν οι γονείς του ήσαν χριστιανοί, ο Θεόδωτος και η Ρουφίνα. Και ο Άγιος Μάμας γεννήθηκε μέσα στην φυλακή, όπου βρίσκονταν οι γονείς του, οι οποίοι μετά από την γέννησή του εκοιμήθησαν προσευχόμενοι. Ο Μάμας βρέφος ακόμη έμεινε ορφανός. Όμως μία πλούσια χριστιανή γυναίκα η Αμία τον υιοθέτησε και τον ανέθρεψε με στοργή μητρική Συμφώνως με το πνεύμα του Ιερού Ευαγγελίου, επειδή δε ονόμαζε την θετή του μητέρα συνεχώς μάμα, δηλαδή μαμά, ονομάστηκε μάμας. Όταν έγινε 15 ετών, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες, διότι χωρίς φόβο δημοσίως ομολογούσε τον Χριστό. Τότε τον χτύπησαν αλίπητα, κρέμασαν στο λαιμό του μολυβένιο βαρύδιο και τον έριξαν στη θάλασσα όμως με την δύναμη του Θεού σώθηκε. Έπειτα τον ξανασυνέλαβαν και τον έριξαν σε αναμένο καμίνι και έπειτα τον έριξαν τροφή στα θηρία. Τα θηρία όμως ως φρενόμενα την χάρη του Παναγίου Πνεύματος που απέπνεε ο Μάρτης, τον σεβάστηκαν και δεν τον πείραξαν. Και έπειτα διαπέρασαν την κοιλιά του με μία τρίεννα και έτσι μαρτυρικά και ένδοξα ανεχώρησε από αυτήν την μάταιη και πρόσκαιρη ζωή, θυμίζοντας σε όλους μας τα λόγια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος είπε «Όστι σουν ταπεινώσει εαυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτω εστί νομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών». Όποιος δηλαδή ταπεινώσει τον εαυτό του σαν το παιδάκι αυτό, αυτός είναι ο μεγαλύτερος στην βασιλεία των ουρανών. Χριστίστει ο χρήσμα της εκκλησίας ποιμής. Της πόθο Ιεράρχα θερμός η προστρέχουσι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Νηστευτής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Από μικρό παιδί διακρίθηκε για την σπάνια εγκράτειά του και για τον φυσικό του έρωτα προς την νηστεία πράγμα που του έδωσε και την προσωνυμία νηστευτής. Ο Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και όταν έγινε έφηβος εξασκούσε το επάγγελμα του χαράκτη. Η καρδιά του όμως ήταν δοσμένη στα θεία και κάθε μέρα μελετούσε και εντρυφούσε στην Αγία Γραφή και στα άλλα θρησκευτικά βιβλία, πλουτίζοντας έτσι τις γνώσεις του. Τα πλεονεκτήματά του αυτά τα εκτίμησε ο Πατριάρχης Ιωάννης ο Τρίτος και τον χειροτώνησε διάκονο της Εκκλησίας. Από την θέση αυτή ο Άγιος Ιωάννης ανέπτυξε ιδιαίτερα την ελεημοσύνη βοηθώντας πλήθος πτωχών και άλλων απόρων. Αργότερα έγινε πρεσβύτερος και μετά από τον θάνατο του Πατριάρχη Ευτυχίου, με κοινή υπόδειξη αρχόντων και λαού, Εξελέγει διάδοχος του ο Ιωάννης ο Νηστευτής, ως Ιωάννης ο Τέταρτος. Η εκλογή του ως Πατριάρχης έγινε την 12η Απριλίου του έτους 582 επί Βασιλέως Μαυρικίου. Το πόσο έλαμψε και ως Πατριάρχης ο Ιωάννης έχουμε πολύ εύγλωτες μαρτυρίες. Ο επίσκοπος Σενιλίας Ισίδωρος τον παριστάνει σαν Άγιο και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Σοφρόνιος τον αποκάλεσε σκήνομα πάσης αρετής. Στον Ιωάννη επίσης η Σύνοδος των Πατριαρχών που συνήλθε στην Κωνσταντινούπολη το 587 μετά Χριστόν του απένειμε με τον τίτλο «Ικουμενικός Πατριάρχης». Σχετικά με τις εκκλησιαστικές ποινές ο Ιωάννης θέσπισε σοφό κανονικό το οποίο βρίσκεται γραμμένο στο Ιερό Πιδάλιο. Εκοιμήθη την Δευτέρα Σεπτεμβρίου του έτους 595 μετά χριστών και το Ιερό του Λείψανο ενταφιάστηκε στο Ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο Άγιος Διομήδης μαρτύρησε αφού θανατώθηκε διαξίφους. Ο Άγιος Ιουλιανός θανατώθηκε αφού τον χτύπησαν με ξύλο στο κεφάλι και έτσι ένδοξα μαρτύρησε. Ο Άγιος Φίλιππος μαρτύρησε δια Ο Άγιος Ευτυχιανός μαρτύρησε αφού τον έψησαν ζωντανό επάνω σε πυρακτωμένη σχάρα. Ο Άγιος Ισίχιος μαρτύρησε δια Ο Άγιος Λεωνίδης μαρτύρησε δια Ο Άγιος Ευτύχιος δια θανάτου. Ο Άγιος Φιλάδελφος μαρτύρησε αφού του τοποθέτησαν πάνω στο στήθος του πάρα πολύ βαριά πέτρα. Ο Άγιος Μελάνιπος μαρτύρησε διαξύφους και η Αγία Παρθαγάπη μαρτύρησε διαπνιγμού μέσα στην θάλασσα. Όλοι τους θυσιάστηκαν για το όνομα και την δόξα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.